Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η αρθρίτιδα ώμου, οι παθήσεις άκρου ποδός και ποδοκνημικής, οι συνήθεις παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης όπως και η σκολίωση και η κύφωση, καθώς και η οστεοαρθροπάθεια με φυσικοθεραπευτική προσέγγιση, ήταν κάποια από τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην ιατρική ημερίδα ενημέρωσης του κοινού που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας. Σπουδαίοι επιστήμονες του χώρου της αρθροπαιδικής χειρουργικής παρουσίασαν όλες τις νέες εξελίξεις γύρω από τις θεραπείες και τις νέες εξελίξεις αντιμετώπισης του ορθοπαιδικού τραύματος και πόνου. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους ενημερωτικές ημερίδες, ούτως ώστε να κυριαρχεί η πρόληψη έναντι της αντιμετώπισης που είναι υποχρεωμένο να κάνει είτε η πρωτοβάθμια είτε η δευτεροβάθμια δομή υγείας. Έτσι λοιπόν, τώρα που σιγά σιγά αποδράμουν οι επιπτώσεις της πανδημίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται θεματικές τέτοιες επιστημονικές ημερίδες προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό. Πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν μειώθηκαν τα χειρουργεία τα ορθοπαιδικά. Κάναμε 1.200 ορθοπαιδικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Λαμίας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει αρχικά ένα πρόβλημα όταν πρωτοπαρουσιάζεται. Αυτό επιδεινώνεται και στη συνέχεια καταλήγει σε χειρουργική αντιμετώπιση τόσο στο νοσοκομείο Λαμίας αλλά όσο και σε ιδιωτικές δομές. Ξέρετε, δεν είναι εύκολη απόφαση να πάρει κάποιος να μπει στο χειρουργείο, έστω και αν είναι πολύ νωρίς και μπορεί να προλάβει τα χειρότερα. Οπότε όταν έρθει η ώρα, πραγματικά πρέπει να κάνουμε ευκολότερα τα πράγματα για αυτούς τους ασθενείς, να μην υπάρχουν λίστες. Πάντα πρέπει να υπάρχει διαρκής βελτίωση και στην ποιότητα και στην ταχύτητα των παροχόμενων υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά όμως πρώτα είναι το προλαμβάνει και μετά πρέπει να έρχεται η αντιμετώπιση. Ο στόχος της σημερινής εκδήλωσης που υποστηρίζει ο Δήμος Λαμιαίων είναι η ενημέρωση του κοινού για τα μυοσκελετικά προβλήματα της υγείας και τα προβλήματα που βιώνει η περιοχή μας. Η περιοχή μας είναι μια περιοχή η οποία είναι ημιαγροτική. Έχουμε πολλές αρθροπάθειες, έχουμε πολλές συνοσηρότητες στα θέματα της καθημερινότητας και της επαγγελματικής χρήσης των υπολογιστών. Έχουμε προβλήματα με την οστεοπόρωση. Τέτοια θέματα θα αναπτυχθούν σήμερα, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο πολίτης και να μην υπάρχει σύγχυση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του. Ο Δήμος Λαμιαίων είναι πάντα αρρωγός σε τέτοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις, προάγει θέματα πρόληψης υγείας και στο άμεσο μέλλον θα έχουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό επίπεδο ποιότητας υγείας και πρόληψη βέβαια στην καθημερινότητα, όπως είπα. Η μυοσκελετική υγεία είναι βασικός πυλώνας της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η Ορθοπαιδική Εταιρεία, στόχος της είναι να βοηθάει και να προάγει τη μυοσκελετική υγεία. Υπήρχε και υπάρχει ένα χάσμα. Αυτά που εμείς κάνουμε και αυτά τα οποία είναι στη δική μας την επιστήμη και αρχίζουμε τα προάγουμε και αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε, θα πρέπει να τα επικοινωνούμε με το κοινό, με τους ασθενείς, τους μελλοντικούς ασθενείς και σπίλουζουμε να μην έχουμε ασθενείς. Άρα, πρόληψη και θεραπεία στη μυοσκελετική υγεία υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ αυτών που ξέρουμε και αυτών που ζητούν οι ασθενείς. Τώρα, με αυτό το πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, προσπαθούμε να φέρουμε τους πολίτες ασθενείς σε μεγαλύτερη επαφή με την Ορθοπαιδική Εταιρεία, να τους ακούσουμε και να μας ακούσουν. Πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί και μπορούν να ξέρουν τι μπορούμε να κάνουμε και θα ξέρουμε τα προβλήματά τους, και βασικά να δώσουμε περισσότερο έμφαση στην πρόληψη, στη συντηρητική θεραπεία και στη χειρουργική θεραπεία όποτε χρειάζεται. Οι σύγχρονες τεχνικές και οι νέες εξελίξεις στην τεχνολογία της ιατρικής δίνουν πολλά πλεονεκτήματα και υπόσχονται ακόμα πιο δυναμικές εισαγωγές καινοτομιών στα ορθοπαιδικά χειρουργεία. Θα ήθελα να τονίσω κι εγώ τη σημασία της μυοσκελετικής υγείας για την ποιότητα ζωής των ασθενών και τη μεγαλύτερη σημασία διοργάνωσης τέτοιων ημερίδων, οι οποίες είναι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για την πρόληψη αυτών των νοσημάτων. Διαπιστώσαμε, ειδικά στην εποχή του κορονοϊού, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η επαφή με τους ασθενείς και να εξηγήσουμε ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Μπορεί να μην είναι ασθενείς ή να μην αναγνωρίζουν τα προβλήματα, ώστε να εξηγήσουμε
ποια είναι η πρόληψη, ποια είναι τα συμπτώματα αυτών των νοσημάτων, ποιοι είναι οι τρόποι πρόληψης, αλλά και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης. Άρα πιστεύουμε πάρα πολύ στην επαφή με το κοινό και ευελπιστούμε ότι θα διοργανώσουμε και στο μέλλον τέτοιες ημερίδες, επαφής με το κοινό και ανάλυσης των προβλημάτων. Τι έχει αλλάξει? Έχουν μπει κυρίως πάρα πολύ αυτά που ίσως έχετε ακούσει, οι θεραπείες με τα κύτταρα, οι οποίες βέβαια βρίσκονται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο, δεν έχουν την επιβεβαίωση, ας το πούμε, την επιστημονική, αλλά έχουν όμως πολύ έτσι, ελπιδοφόρα μηνύματα και κάποια στιγμή ελπίζω να μπορούμε να αποφύγουμε τον υστέρι, αν είναι δυνατόν. Το σώμα είναι φτιαγμένο για κίνηση και αυτό από την παιδική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικία είναι κάτι το οποίο είναι μια κινητήριος δύναμη για τον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως προβλήματα υπάρχουν. Αυτά τα προβλήματα ταλαιπωρούν τους ασθενείς και τους βγάζουν από τη ζωή τους, από την αθλητική ζωή τους και από την καθημερινή ζωή τους και πάρα πολύ συχνά χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της ορθοπαιδικής που ασχολείται με την ιατρική, με τους αθλητές. Η τεχνολογία έχει αλλάξει πάρα πολύ την ειδικότητά μας. Αυτά που κάναμε το 2000 πλέον είναι ξεπερασμένα, θεωρούνται. Και έχουμε πάρα πολλές μεθόδους που με μικρή επεμβατικότητα, με μικρές παρεμβάσεις, μπορούμε να αποκαταστήσουμε την ανατομία. Ένα από τα προβλήματα του νοσήματος είναι τα πολλά κατάγματα που εμφανίζουν οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοπόρωση. Εδώ θα έλεγα ότι είναι και κυρίως, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ο ρόλος του νοσοκομείου. Υπήρχε μια υποεκτίμηση της νόσου, της οστεοπόρωσης, στον ασθενή ο οποίος υφίστατο κάταγμα. Παρότι υπήρχε το κατάγμα, παρότι ήταν ευκαιρία να τον βρεις τον αρρώστο αυτόν και να τον θεραπεύσεις. Έχει αποδειχθεί ότι σε μεγάλο ποσοστό, που υπερεύαινε τότε το 95%, ασθενείς που προσέρχονται στα νοσοκομεία με κατάγματα οστεοπορωτικά δεν ελέγχονταν για την υποκείμενη νόσο που ήταν η οστεοπόρωση και γινόταν πλημελής αντιμετώπιση. Έχει βελτιωθεί μερικώς η κατάσταση, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σαν θέμα. Αυτός ήταν και ένας από τους κύριους λόγους που μετά από προσπάθειες καταφέραμε το 19 και λειτουργούμε γιατροί οστεοπόρωσης και στο νοσοκομείο. Περισσότερο με αυτό το στόχο του να μαζέψει κάπως κανείς αυτούς τους ασθενείς. Η ενημέρωση, όπως πολύ σωστά είπατε, η οποία οδηγεί στην πρόληψη, είναι ο καλύτερος πλοηγός για μια ποιότητα ζωής και για μια υγεία. Όπως και σε όλα τα πράγματα άλλωστε. Το προλαμβάνειν εστί το διοικείν, λέει η Παλαιά Διαθήκη, και πράγματι αυτό ισχύει και στην ιατρική, ισχύει και στη διοίκηση, στη δημόσια, ισχύει στο κάθε τη ζωή μας. Η πανδημία της COVID-19 που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας πάνω από 1,5 χρόνο και παρά τις προσπάθειες επιστημών και κράτος συνεχίζει να καλπάζει και να απειλεί ζωές, αλλά και το σύνολο του κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου της χώρας αποδεικνύει το πόσο αναγκαία είναι η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών σε μόνιμη βάση και όχι πυροσβεστικά όταν ενσκύψει το πρόβλημα.